centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο κύριος Σαββόπουλος. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Πώς πήγαμε χθες? Φορτωμένο το πρόγραμμα χθες. Χθες γιόρταζε ο πολιούχος κύριος των Γουναράδων, ο προφήτης Ηλίας, και είχαμε έτσι τη χαρά και τη τιμή να μας επισκεφτεί ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Καράγλου. Ο οποίος είχε συγκεκριμένη ατζέντα, για να το καταλάβουμε, γιατί αυτό δεν το πολύ καταλάβαμε, να πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης έχει μια αρμοδιότητα που μπορεί έτσι να είναι γενική. Μπορεί στο κομμάτι, ας πούμε, το αποφασιστικό και ό,τι έχει σχέση με χρηματοδοτήσεις άμεσα να μην εμπλέκεται, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα, συμμετέχει στα συμβούλια των υπουργών και μπορεί να προωθήσει έτσι αιτήματα από τους κατατόπους φορείς. Έτσι, είχε την ευκαιρία να βρεθεί τόσο στο Δημαρχείο Καστοριάς, πήγε στο Επιμελητήριο, επισκέφθηκε την αντιπεριφέρεια όπου είδε και τον κύριο Κοσλιόπουλο και τον αντιδήμαρχο του Άργου Σοριστικού, ο κύριος Κεπαυτόγλου, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Τα είπαμε νωρίτερα, με τον κύριο Ευαγγελίδη. Έγιναν συζητήσεις πάνω στα θέματα, τα μεγάλα θέματα που έτσι προβληματίζουν και έχουμε, ξέρω εγώ, όσον αφορά τη διαδικασία της δρομολόγησής τους, που αφορούν όλη την ΠΕ Καστοριάς. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη, είχαμε και την επίσκεψη Κασαπίδη στα πλαίσια των περιοδιών του στους Δήμους για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βγαίνει κάτι από όλο αυτό? Δηλαδή, χθες ήταν με τον Δήμο της Καστοριάς. Σήμερα λογικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κορεντσίδη, αν έχουμε κάτι, αλλά ο κύριος Κορεντσίδης βρίσκεται στην Αθήνα. Υποτίθεται σήμερα θα μιλούσε και στη Βουλή για το θέμα της λίμνης μετά από πρόσκληση του κύριου Τζικαλάγια εκεί. Φαίνεται ότι αυτό αναβάλλεται στην Βουλή. Δεν πρέπει θα γίνει να σήμερα. Ναι, τουλάχιστον αυτό πάει για το τέλος του μήνα. Υπόθηκε από τον κύριο Τζικαλάγια το μεσημέρι. Ναι. Υπήρχε κάποια, δεν ξέρω, αντίρρηση από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κατάλαβα τώρα, αναβλήθηκε για τέλη του μηνός κάτι τέτοιο. Ναι, για τέλη του μηνός αυτό μάθαμε κι εμείς, γιατί θα συνδεόμασταν με τη Βουλή να το ακούσουμε απευθείας, αλλά δεν θα γίνει αυτό σήμερα. Βγαίνει κάτι από αυτό όμως, βγαίνει κάτι από την επίσκεψη Κασαπίδη, τι μπορούμε να πούμε? Εντάξει, ο κύριος Κασαπίδης εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκινήσει από μια σειρά συναντήσεων όσον αφορά τη διαδικασία της διαβούλευσης, δημοσιοποίησης, επαφών και με τους 13 Δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων και με τους 13 Δήμους, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι αυτό που λέμε η διαβούλευση, η παρουσίαση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, των οποίων θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και για το τρέχον κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Νατσούλη, ότι δυστυχώς είμαστε η 13η περιφέρεια ακόμα στην απορροφητικότητα όσον αφορά το τρέχον ΕΣΠΑ, που είναι από το 2014 έως το 2020 και έχει πάρει μια παράταση 3 χρόνια. Έχει προχωρήσει από την αρχή και από την ανάληψη της θητείας του σε έναν εξαντλητικό διάλογο, έτσι ώστε να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να έχουμε καλύτερη απορρόφηση και να ανεβούμε έτσι όσον αφορά τη θέση την οποία κατέχουμε ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και παράλληλα παρουσιάζει αυτό που λέμε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι κυρίως το νέο ΠΕΠ που θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Είναι το 2027, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε με 2 χρόνια καθυστέρηση. Θα είναι ένα καινούριο ΠΕΠ που θα έχει αυξημένο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό από αυτό που τρέχει αυτή την περίοδο. Είναι περίπου 0,5 δισεκατομμύριο. Θα είναι αυτό το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για το οποίο συμμετέχει και η περιφέρεια και η Δήμη, και ήταν και ένα σημείο αναφοράς στη συζήτηση που έγινε με τον κύριο Καράγλου. Είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο έχουμε αναφερθεί παλαιότερα σε παλαιότερα. Και το τι θα πάρει η Καστοριά από την απολυτοποίηση. Για το τι θα πάρει και η Καστοριά και τα Γρεβενά σε σχέση με τους άμεσα δικαιούχους που είναι η Κουζάνη και η Φλόρινα. Και είναι και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είναι και αυτό ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει η εκάστοτε περιφερειακή ενότητα και η Δήμη της Καστοριάς, αλλά και όχι μόνο της Καστοριάς, και όλες τις περιφέρειες. Τέσσερα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών φαίνεται καθαρά ότι λόγω έλλειψης οριμότητας, και αυτό δεν αφορά μόνο την Καστοριά, αφορά φαντάζομαι και άλλους Δήμους και άλλες περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, βλέπουμε ότι τα έργα έχουν, δηλαδή βγαίνουν κάποιες προσκλήσεις, κύριε Νατσούλη, και δεν υπάρχουν προτάσεις
από τους φορείς που δικαιούνται για να συμπληρώσουν, ας πούμε, αυτό που λέμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη συζήτηση, είμαστε σε ένα καλό στάδιο, δεν θέλουμε να συμβούν αυτά που προηγουμένως είχαν συμβεί για την προηγούμενη χρηματοδοτική έτσι περίοδο. Αυτό θα φανεί και στην πορεία του χρόνου, αν υπάρχει αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το να έρχεται ο Περιφερειάρχης σε επαφή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έχοντας μαζί του τόσο τον υπεύθυνο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και από τη διαχειριστική αρχή, είτε είναι ο προϊστάμενος διαχειριστικής αρχής, είτε είναι οι τμηματάρχες. Νομίζω ότι δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία στο να δώσει την ώθηση και την εγρήγορση, ώστε να κινηθούμε πιο γρήγορα και να απορροφήσουμε λεφτά τα οποία μας περιμένουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και πάντοτε ήταν το πρόβλημα, γιατί τα λεφτά δεν πάντα υπήρχαν. Πάντοτε, κύριε, τα λεφτά πάντα δεν υπήρχαν. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια. Ναι. Ήταν πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή υπήρχαν άλλες δυνατότητες ολοκλήρωσης. Ήταν ανταγωνιστικά, ακριβώς. Ήταν ανταγωνιστικά, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις όριμες. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι βγαίνει μία πρόσθεση τώρα, ας πούμε, κάποιων έτσι δράσεων και δεν συμπληρώνει η πρόσθεση, γιατί δεν υπάρχει οριμότητα μελετική. Δηλαδή υπάρχουν δράσεις και προσκλήσεις οι οποίες έχουν βγει από τη διαχειριστική αρχή και δεν έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες προτάσεις ανάλογα με τον προϋπολογισμό που βγήκε η πρόσθεση. Τώρα, θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που, το οποίο μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν το είδατε, το αναδημοσίευσε Σέντρα, είναι ρεπορτάζ του Πτολεμαίου. Για το φυσικό αέριο, το είδατε μήπως? Το είδα, ήταν χθεσινό δημοσίευμα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, που λέει ότι αλλάζει η στρατηγική. Τι γίνεται εδώ τώρα, δηλαδή εμείς ξέραμε, είχαμε πει σε μια σειρά, κύριε Σαββόπουλε, ότι θα έρθει ο ΤΑΠ, είναι ο ΤΑΠ, έχει το αέριο του μέσα, θα κάνουμε το βαλβιδοστάσιο, θα διοχετεύουμε με το δίκτυο που θα γίνει το αέριό μας και ξαφνικά διαβάζουμε ότι τα πάνω κάτω φέρνει στη μελλοντική τροφοδοσία της περιοχής μας το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, το οποίο προημερών τέθηκε σε δημόσια μάλιστα διαβούλευση. Σε αυτό προβλέπεται σύνδεση και τροφοδοσία της Δυτικής Μακεδονίας από το Εθνικό Δίκτυο Φυσικού Αερίου που διατρέχει και τροφοδοτεί εδώ και χρόνια τη χώρα με αλγέρικο και ρώσικο φυσικό αέριο. Δεν θα είμαστε λοιπόν στον ΤΑΠ και θα είμαστε αλλού. Μάλιστα λέγεται ότι θα κατασκευαστεί και αυτός ο αγωγός. Να το δω λίγο, να το βρω ακριβώς. Προϋπολογίζουμε μάλιστα και 110 εκατομμυρίων. Το οποίο κύριε Νατσούλη, είναι η επέκταση, το διάβασα, όπως λέει, του ΕΣΦΑ. Το διάβασα, είναι αυτό που λέμε το δεκαετές σχέδιο. Μάλιστα. Το οποίο είναι σε διαβούλευση, τουλάχιστον στην επικοινωνία που είχαμε πριν 10 μέρες με τον κύριο Τσάκα, που είναι ο υπεύθυνος της ΔΕΔΑ και παρουσία του Περιφερειάρχη, νομίζω ότι όλο αυτό που έχουμε εξαγγείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με τα δίκτυα Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και Γρεβενά. Ναι. Και μάλιστα διαβεβαίωσε ο κύριος Τσάκας ότι στην πρόσθεση που βγάλαμε τα 13,5 εκατομμύρια ως περιφέρεια σε 10 μέρες από τώρα, από σήμερα, θα υποβάλει η ΔΕΔΑ ως δικαιούχος για όλο αυτό που έχει να κάνει με το εσωτερικό δίκτυο της πόλης Καστοριάς. Καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω ότι αυτό που λέγεται στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσιάστηκε σε ένα site. Υπάρχει κάτι που να ανησυχούμε? Γιατί εδώ λέει ότι σύμφωνα με την γιατί το λέω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Γιατί εδώ λέει ότι σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη, το έργο περιλαμβάνει σύνδεση με τους σταθμούς Καστοριάς και Περδίκα, που είναι προγραμματισμένα έργα σε σημεία εξόδου του ΤΑΠ. Ναι, οι δύο ναι. Σταθμοί που είναι τα παλπιδοστάσια και στα οποία θα γίνουν εργασίες. Βέβαια, σε τελική ανάλυση, για να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει από πού θα πάρουμε αέριο, κύριε Σαββόπουλε, αρκεί να το πάρουμε μια ώρα γρηγορότερα. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Θα είναι από τον εθνικό σχεδιασμό, θα είναι από τον ΤΑΠ, δεν με ενδιαφέρει. Μια μέρα νωρίτερα μπορεί να έρθει. Εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Νατσούλη. Η συζήτηση που έγινε με τον κύριο Καράγλου είναι στην προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, θα βγει και ένα δελτίο τύπου πολύ σύντομα που θα λέει ότι 3-4 πράγματα που ζητήθηκε από την Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς από τον Υπουργό είναι αυτά τα τρέχοντα θέματα τα οποία τέλος πάντων πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ένα έχει να κάνει με την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ιστορία την περιβόητη με το φράγμα του Νεστορίου. Το άλλο είναι η επίσπευση των ενεργειών, ο καθένας από το κομμάτι το οποίο του αναλογεί και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην επίσπευση των χρόνων που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο.
Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν τόσο από πλευράς του ΔΕΔ όσο και από πλευράς του ΔΕΣΠΑ. Η πρόσθεση έχει βγει, κύριε Νατσούλη. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το σχεδιασμό. Ακριβώς, ξέρετε τι φοβάμαι όμως μετά. Έχουμε μια πρόταση και έχουμε τη βάρνη, έχουμε βάλει σε έναν δρόμο. Ξέρω, έρχεται λέω, και αυτό το, τώρα, μην πλέξουμε λέω, αυτό. Σας λέω, δεν το έχω διαβάσει. Δεν το, ίσα δηλαδή που την επικεφαλίδα. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι από τον τάπο θα διέρχεται αυτό το φυσικό αέριο. Το κομμάτι που θα αγοράσει, το ελληνικό κομμάτι δηλαδή που θα δικαιούται, δεν ξέρω πόσο θα είναι, 5-10% από του συνολικού ποσού του αερίου, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο εννοεί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και ίσως υπάρχει και άλλο σχεδιασμό για πιθανόν για άλλα δίκτυα, γιατί γράφει κάπου και ένα άλλο δίκτυο. Δεν αλλάζει κάτι, σας λέω. Η ΔΕΔΑ υποβάλλει την πρόταση σε 10 μέρες όσον αφορά τη διαδικασία της πρόσθεσης που έχει ανοίξει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προχωράμε κανονικά. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε ένα ακόμη θέμα που αφορά, γιατί είμαστε και σε περίοδους καραντίνας ακόμη θα λέγαμε και κορονοϊού με την ευρεία όμως έννοια. Άλλωστε χθες και από τον κύριο Καράγουλο έγινε αναφορά ότι η Καστοριά πέρασε έτσι με γενναιότητα αυτή την ιστορία. Έχει έρθει όμως το θέμα, ειδικά της Μεσοποταμίας αν το έχετε παρατηρήσει, και από την κυρία Σπυράκη στην Ευρωβουλή και το Μέρα 25 στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα, υπήρξε μια τοποθέτηση εδώ του κυρίου Μόσχου τοπικά, αν για τις ιδιαιτερότητες της Μεσοποταμίας υπήρξε εγγράφος έτοιμα για να ωφεληθούν επιχειρήσεις της περιοχής που πέρασαν τα πάνδυνα. Θέλω να μου πείτε αν όντως και από τη δική σας μεριά υπάρχει τέτοιο έτοιμα έγγραφο για ιδιαίτερη βοήθεια των επιχειρήσεων της περιοχής εκείνης. Κύριε Νατσούλη, έχουμε πει ότι τις 24 μέρες που ήταν σε ένα ειδικό καθεστώς, ναι, έτσι. Τέλος πάντων, καραντίνα σας το πούμε, με τις δύο αποφάσεις που υπήρχαν επί παράταση, τόσο διαμέσου του Περιφερειάρχη αλλά όσο και σε όσες διαβουλεύσεις γίνανε, ζητήθηκε για τους επιχειρηματίες να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο αφορά για επιχειρήσεις. Δηλαδή είχαμε γίνει... Αυτό προφορικά ή γραπτά? Μέσω της Περιφέρειας πρέπει να έχει γίνει και γραπτός. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι υπήρχε η ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν μπει καραντίνα είχαν άλλου είδους προβλήματα από αυτές που ήταν σε ένα ειδικό καθεστώς όσον αφορά τη διαδικασία, ναι, της στήρησης και τέλος πάντων του ανοίγματος κάποιων επιχειρήσεων. Δηλαδή, είχαμε γίνει μάρτυρες που κάποιοι μένανε στην περιοχή της Μεσοποταμίας και είχαν μαγαζιά στην Καστοριά και δεν μπορούσαν να πάνε να τα ανοίξουν. Αυτό δημιουργεί έτσι, καταλαβαίνετε, αλλά δεν ξέρω τώρα το πώς. Η όλη διαδικασία πέραν της επερώτησης που έχει γίνει από την κυρία Σπυράκη, ο εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ έκανε μια συζήτηση, μια ερώτηση στη Βουλή. Το ζήτημα είναι ότι. Η Μεσοποταμία έφτασε και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή, πάντως. Το θέμα είναι να υπάρχει ανταπόκριση και να υπάρχει λύση. Γιατί υπήρχε και θέμα με την μελισσοκομεία, υπήρχαν θέματα με τους αγρότες. Περιμένουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα για την περιοχή της Μεσοποταμίας. Το περιμένετε και... ακόμα ή πιστεύετε ότι ξεχάστηκαν όλα αυτά πια? Δεν έχουν κλείσει τα μέτρα που αφορά, όσον αφορά την αποζημίωση κάποιων κατηγοριών. Ναι. Απλώς το δύσκολο είναι να εξειδικευτεί, δηλαδή το ποιες επιχειρήσεις πάθανε μεγαλύτερη ζημία. Δηλαδή υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάθανε, όπως ξέρετε πολύ καλά, έτσι σοβαρή ζημία. Δεν ξέρω, δεν έχει ξεκαθαρίσει, ας πούμε, ότι έχει σχέση με το κλάδο της κτηνοτροφίας. Δεν έχει καθαρίσει με το κλάδο του πρωτογενή τομέα όσον αφορά τους αγρότες. Δεν έχει καθαρίσει με κάποιες επιχειρήσεις που, επαναλαμβάνω, δεν είχαν τη δυνατότητα, είτε μένανε εκτός, είτε μένανε μέσα. Είμαστε μάρτυρες πολλών περιπτώσεων. Δηλαδή, υπήρχε κατάστημα γεωργικών εφοδίων, ο οποίος ο γεωπόνος έμενε στην Καστοριά και δεν μπορούσε να πηγαίνει έρχεται, να μπαίνει μέσα για να μπορέσει εκείνη την περίοδο να. Αυτές οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα από το κεντρικό κράτος, όπως δόθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Για να δοθεί μια αποζημίωση. Έχουμε ακούσει τον κύριο Τσιγκαλάκια ότι έχει κάνει γραπτό ερώτημα σαν εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός της Καστοριάς προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο και στα αρμόδια Υπουργεία που ζητούσε την ειδική μέρημνα για την περιοχή της Μεσοποταμίας. Νομίζω αυτό έγινε και λίγο με τη λήξη των έκτακτων μέτρων που εφαρμοζόντουσαν στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Δεν ξέρω τι απαντήθηκε από το Υπουργείο. Ναι, το ζήτημα να υπάρχουν πρακτικές οι οποίες αποζημιώνουν. Ναι. Γιατί φύγαμε λίγο από αυτή την περίοδο, αλλά δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Γιατί η πίεση πρέπει να ασκείται, αντιλαμβάνουμε και τώρα. Αυτό καταλαβαίνω να λέτε. Πρέπει και τώρα, μην το ξεχάσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, συμφωνούμε απόλυτα. Ναι. Το θέμα είναι επί του πρακτέου να υπάρχει αυτό που να αποζημιώνει αυτούς που πραγματικά έχουν υποστεί έτσι ζημία ξεχωριστή από τους άλλους. Οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν. Και είναι μια περιοχή η οποία είχε ένα κλείσιμο, ξέρω εγώ, των διοικητικών ορίων της. Περίπου 24 μέρες.
Δεν ξέρω αν απαντήθηκε η ερώτηση του κύριου Τζικαλάκη. Ο κύριος Τζικαλάκης έκανε ερώτημα προς τα Υπουργεία. Μάλιστα πήρε και δημοσιοποίηση. Δηλαδή ο κύριος Τζικαλάκης εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβερνητική παράταξη και είναι ο βουλευτής της περιοχής μας. Έκανε συγκεκριμένα λοιπόν, για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοδομίας. Τι απαντήθηκε από το Υπουργείο. Ακριβώς. Ναι. Δεν πρέπει να αφήσουμε. Και ξέρετε κύριε Νατσούλη, δηλαδή αυτή κατά καιρούς το να υπάρχουν επιστολές βέβαια και να αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον είναι καλό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και αποτελέσματα επί των επιστολών αυτών. Γιατί και επιστολή κάναμε και για το υποκατάστημα, ας πούμε, της Πειραιός που είναι στη Μεσοποταμία. Ναι, ναι. Και μας απαντήσαν ότι, εντάξει, ότι έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Σε κάθε ότι... περίπτωση η πίεση πρέπει να είναι διαρκής και ασφιχτική. Για να μην ξεπερνάνε οι μέρες. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα, κύριε Νατσούλη. Δεν φτάνουν ούτε επιστολές ούτε όχι. Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα. Σήμερα γίναμε για μια ακόμη φορά δέκτης των αποζημιώσεων των ΨΕΑ. Ναι. Το έχουμε μεταφέρει, δηλαδή προσέξτε το εξής παράλογο το οποίο συμβαίνει. Οι νεοεισερχόμενοι στη Γεωργία, δηλαδή που μπήκανε για πρώτη φορά το 2017, αλλά και οι νέοι αγρότες, γιατί υπήρχε είναι η περίοδος μάλλον που ήταν το πρόγραμμα στον αέρα και υπήρχαν και πολλοί νέοι αγρότες, δηλαδή αυτοί που ενταχθήκαν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, αλλά υπήρχαν και άλλοι που δεν μπήκαν στους νέους αγρότες στο πρόγραμμα, αλλά ήταν για πρώτη φορά αγρότες, νεοεισερχόμενοι. Αυτοί, προσέξτε κύριε Νατσούλη, δεν δικαιούνται τις αποζημίωσεις των ΨΕΑ, γιατί το πρόγραμμα των ΨΕΑ που υπάρχει σε ΦΕΚ, δεν ξέρω αν είναι κοινή υπουργική απόφαση, προϋποθέτει ότι για να αποζημιωθείς για το 2017 που αποδεδειγμένα η καλλιέργειά σου την έχεις φυτέψει, την έχεις πήρει, την έχεις στερήσει, ό,τι έχεις στερήσει, έχει πάθει ζημία, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο αυτό, πληρεί την απαραίτητη προϋπόθεση ότι την προηγούμενη χρονιά θα έπρεπε να έχεις αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή για να αποζημιωθείς για το 2017 θα έπρεπε να ήσουν αγρότης και το 2016. Και το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε να έρθουν αγρότες το 2016, αφού αυτό που σε αποζημιώνει το κράτος. Κατά τα άλλα, μαλώνει δυο βουλευτές. Αφορά τη ζημία του 2017. Δηλαδή, ένας που μπήκε για πρώτη φορά αγρότης το 2017 και είχε στάρια και φασόλια, δεν αποζημιώνεται γιατί έπρεπε να είναι και το 2016 αγρότης. Και άμα ρωτήσεις, ας πούμε, αυτούς τους υπεύθυνους, γιατί λέει έτσι λέει το ΦΕΚ. Δηλαδή, ζούμε και κάποιες στιγμές οι οποίες είναι πραγματικά έτσι. Παράλογες. Παράλογες, βεβαίως είναι και παράλογες. Δεν υπάρχει ερώτημα. Έχει γίνει γραπτό ερώτημα. Δεν υπάρχει απάντηση. Η απάντηση αυτή που μας λένε, τέλος πάντων, ας πούμε προφορικά μέσω του ΕΛΓΑ και μέσω του. Γιατί ήταν και ένα θέμα που είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Λικουρέτσο όταν είχαμε πάει με τον κύριο Τζιγκαλάκια κάτω στο. Με αυτά λοιπόν να συνομούνται λίγο και οι βουλευτές του νομού, γιατί καλό είναι να λέμε ποιος το έκανε και τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Αλλά εδώ έχουμε ένας που μπαίνει για πρώτη φορά το 2017 και είχε στάρια και φασόλια δεν πήρε την αποζημίωση στο ΠΖΕΑ. Γιατί δεν είχε το 2016 τις αντίστοιχες καλλιέργειες ή κάποιο αγροτικό εισόδημα. Μάλιστα. Είναι πολλά που πρέπει να διορθωθούν και δεν πρέπει να υπάρχουν αδικίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας για αυτό το πρωινό. Για οτιδήποτε νεότερο. Έχουμε πολλά θέματα, κύριε Νατζούλη. Τι αυτά έχουμε, για πείτε μας. Είναι το γνωστό πρόβλημα με την αρκούδα. Τώρα επικοινωνήσαμε. Α, την Παρασκευή έχετε σύσκεψη. Θα γίνει μια σύσκεψη για την αρκούδα. Ναι, αλλά δηλαδή, αυτό είναι που μια σύσκεψη να που θα λύσει το πρόβλημα. Και για την αρκούδα ναι. Είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορεί με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, με τις ομάδες άμεσης παρέμβασης, οι οποίες δεν έχουν κανένα αποτρεπτικό μέσο, γιατί η διαδικασία της προμήθειας κολλησιεργεί, αλλά και, και αυτό να είχαμε, δηλαδή τα αποτρεπτικά μέσα. Φανταστείτε σε μια περιοχή όπου συμβαίνουν πέντε περιστατικά ταυτόχρονα, το ένα στην Αιρωπηγή, το άλλο μπορεί να είναι σε ένα άλλο χωριό αντίθετη κατεύθυνση στους αμπελόκηπους, το άλλο να είναι πάνω στα Κορέστια. Τι σημαίνει αποτροπή, ας πούμε, του συγκεκριμένου ζώου. Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες έτσι πολλών περιστατικών, φωνάζει ο κόσμος και λέει κάντε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Νατσούλη, όταν εμείς δεν νομοθετούμε και αυτό δεν είναι μορφή για αυτούς που νομοθετούν. Πρέπει να αντιληφθούν οι ειδικοί. Το αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι το συγκεκριμένο ζώο έχει περισσέψει. Η φέρουσα ικανότητα κάθε βιότοπου πληρεί, ας πούμε, κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο βιότοπος Καστοριάς μπορεί να αντέξει, θα σας πω εγώ έναν αριθμό, 50, 60, 70, 80 αρκούδες. Δεν νομίζω να μπορεί να αντέξει παραπάνω. Ο εκπρόσωπος του Αρκτούρου στην περιοχή μας, κύριε Σαββόπουλε, ο εκπρόσωπος του Αρκτούρου στην περιοχή μας είπε ότι οι αρκούδες είναι συνολικά 120 στην Ελλάδα. Τώρα, άμα. Τι να σας πω εδώ τώρα. Το γεγονός ότι φέτος γίνανε αυτόπτες μάρτυρες πολλοί συμπολίτες μας που βλέπουν αρκούδες να έχει τέσσερα μικρά και αυτό σε κατηδίαν ερώτηση είναι δυνατόν μια αρκούδα να γεννήσει μέχρι τέσσερα, γιατί λέμε πως είναι το κάποιο αρκουδάκι, πως είναι από κάποια άλλη αρκούδα.
Η απάντηση ήταν ότι ναι, υπό προϋποθέσεις, σπάνια περίπτωση, μπορεί να γεννήσει και τέσσερα. Παλαιότερα, πριν 20 χρόνια, κύριε Νοσέλη, οι ειδικοί λέγανε ούτε ένα. Γιατί ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και δεν γεννούσε κάθε χρόνο, δεν έφτιαχνε αρκουδάκι κάθε χρόνο, δεν είχε δηλαδή σε αιτήσια βάση αρκουδάκι. Και τώρα το 2 με το 3 είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό και αρχίσαμε και βλέπουμε και τέσσερα. Φανταστείτε τώρα ότι όλος αυτός ο αριθμός πολλαπλασιάζεται με ταχύτητα αριθμό. Δεν ξέρω τώρα ποιος έκανε τη δήλωση των 120. Ο εκπρόσωπος τύπου του Αρκτούρου στην εκπομπή μας. Από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι με αυτούς που έτσι, με αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, από το 2011 τουλάχιστον εγώ που ήμουν ξανά την περιφερειάρχη τότε, σίγουρα ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, κύριε Νατσούλη. Το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις περιοχές, έχει από 2-3 αρκούδες. Εγώ πιστεύω ότι 120 είναι μόνο στην Καστοριά, ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα πώς. Αν θέλουν να το βρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάνει ο καθένας το κομμάτι από την αρμοδιότητα της οποίας τους ανήκει, τέλος πάντων. Αλλά θα μπορούν, όπως παλαιότερα υπήρχε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Αν είναι εργαλείο, να ξοδέψουμε χρήματα για να μετρήσουμε πόσοι είναι, προτιμώ τα χρήματα να δοθούν για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι, κοστίζει πολύ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια επικαιροποίηση των στοιχείων, αλλά και με μαρτυρίες κάποιων συμπολιτών. Άρα, κύριε Σαββόπουλε, εσείς την Παρασκευή πρέπει πιστεύετε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, την Παρασκευή οι αρκούδες πιστεύετε είναι ότι πολύ περισσότερες. Συμβαίνουν και βρίσκονται παντού. Το έχουμε ζήσει φέτος ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Πέτρας. Θυμάστε, φυσικά, 20 μέρες ήταν ανάσταση. Μα ακόμα εκεί είναι, ακόμα εκεί είναι, δεν έχει φύγει. Στη συνέχεια, πρέπει να πούμε ότι ακόμα εκεί τα περιστατικά είναι. Στην Κολοκυθού, τι να σας πω, παντού. Δεν υπάρχει. Στην Ιεροπηγή σε ένα σπίτι μπήκε 3 μέρες στο ίδιο σπίτι κάθε βράδυ. Αγία, ανά, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, στην Αγία Άννα, τον περιστατικό Σαμπελόκηπους. Έχει καταστρέψει περιοχές και οργό συμπολιτών μας. Στο Καλοχώρι, στο χωριό μου προχθές. Παντού, είναι παντού, είναι παντού. Με λίγα λόγια είναι παντού. Άρα πιστεύετε πάντα, ότι ναι. Τι θα βγάλει αυτό της Παρασκευής τώρα? Εντάξει, μπορεί να γίνει μια καταρχήν έγινε αυτό ούτως ή άλλως ήθελε και η Δασάρη να το δει. Ο κύριος Τζικαλάκης θέλει να κάνει από πλευράς μια πρωτοβουλία. Ναι, λοιπόν, δεν θέλω να μένουμε στη θεωρία. Να αυτό, επικαιροποιήσει κάποια στοιχεία. Δεν θέλω θεωρία. Θα προτείνω για μια ακόμη φορά πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να δούμε λίγο τι γίνεται με τον αριθμό των ζώων. Αν είναι μεγάλος ο αριθμός, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος διαχείρισης του πληθυσμού. Έχω ξαναπεί, πιθανόν ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο να στηρώνει κάποια θηλυκά άτομα, δεν λέμε για όλες τις αρκούδες, να είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής. Και πρέπει και να δημιουργηθεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο όπου σε συμπεριφορές ζώων που μπαίνουν μέσα σε κατοικημένη περιοχή και δημιουργεί επικινδυνότητα στην παρουσία του ανθρώπου, κατόπιν αποφάσεως ειδικής επιτροπής να υπάρχουν και άλλα μέτρα διαχείρισης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, είναι λογικό να μπαίνουν σε κατοικημένα χωριά 3.000 και 4.000 έτσι κατοίκων να μπαίνουν αρκούδες μέσα στα χωριά αυτά. Μιλάτε και για την αυτοάμυνα, λοιπόν. Όπως συμβαίνει και με κάποια άλλα επικίνδυνα ζώα, όπως και η αντίστοιχη περίπτωση υπάρχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στην Αμερική, αν κρίνεται η συμπεριφορά κάποιου ζώου επικίνδυνη για τον άνθρωπο, θα μπορεί με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, η επιτροπή αυτή να αποφασίζει για άλλου είδους διαχείριση. Δεν ξέρω, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά επαναλαμβάνω πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, αν είχαμε, ας πούμε, θανατηφόρο χτύπα ξύλο, αν το περιστατικό της Αγίας Άννας είχαμε. Θανατηφόρο. Κάτι, ναι. Είχαμε κάτι το οποίο θα δημιουργήσει το θάνατο ενός συμπολίτη μας, τότε τι θα λέγαμε? Δηλαδή, ναι, έχουμε ευθύνη, βλέπετε, όλοι μας. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δει σοβαρά αυτή την περίπτωση. Προστατευόμενο ζώο θεωρείται κάτι το οποίο είναι σε έλλειψη. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει έλλειψη στο συγκεκριμένο ζώο. Τώρα, ακούστε λίγο τις μαρτυρίες έτσι ηλικίας ανθρώπων που είναι 75-80 χρονών. Δεν μιλάνε, δηλαδή δεν υπήρχαν. Υπήρχαν αρκούδες, αλλά ήταν και πολύ πιο ψηλά. Ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Αλλά ήταν και πολύ λιγότερες. Ήταν πολύ λιγότερες. Και εκεί που έπρεπε να είναι κυρίως. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή μας έχουν έρθει από χθες πάρα πολλά μηνύματα για το ΤΕΒΑ και ποια είναι τα προβλήματα αυτά που μας έχουν έρθει. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Σαββόπουλε, και δώστε και μια συνέντευξη τύπου στην Ομαρχία. Πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχουν συμπολίτες μας δικαιούχοι του ΤΕΒΑ που δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και με το λεωφορείο από το χωριό κτλ. Και δεν μπορούν να πάρουν το τρόφιμά τους. Τι προβλέπετε λοιπόν για αυτούς που δεν έχουν αυτοκίνητο λόγω κορονοϊού, πώς θα πάρουν τα τρόφιμά τους? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Κύριε Νατσούλη, το έχουμε σκεφτεί. Κοιτάξτε, αν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει δυσκολία, όπως είπατε,
Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν αυτοκίνητο. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι την πρώτη μέρα κύλησε πολύ ομαλά και μάλιστα όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, τόσο από πλευράς περιφέρειας, όσο από πλευράς, για το Δήμο Καστοριάς μιλάω, όσο και από πλευράς έτσι της εταιρείας, είναι ένας χώρος στο Δυνάκο ο οποίος εξυπηρετεί και αυτού του είδους έτσι τον τρόπο. Τέτοιος έγινε με υποδειγματικό τρόπο, δεν υπήρχαν πλην μιας περίπτωσης που δεν ήταν δικιούχος την πρώτη μέρα και τέλος πάντων δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση το πρωί. Όλοι όσοι συμμετείχαν λοιπόν στο κομμάτι της διανομής της χθεσινής μέρας πήρανε από αυτούς που συμμετείχαν πήρανε τα συγχαρητήρια. Δηλαδή το έχω ακούσει από πολλούς συμπολίτες. Αυτοί που δεν έχουν αυτοκίνητο όμως πώς θα πάνε? Για αυτούς που δεν έχουν αυτοκίνητο ήταν όπως ήταν και πιο παλιά, κύριε Νατζούλη. Δηλαδή είναι δύσκολο να μπορεί το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ να κάνει μια διαδικασία. Υπάρχουν δύο δίκτυα διανομής μέσω της Μητρόπολης και μέσω του Δήμου. Κάποια στιγμή είχε μοιράσει και στα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μοιράσει τα σπίτια. Γιατί δεν γίνεται για αυτούς τους λίγους ανθρώπους που δεν έχουν αυτοκίνητο? Γιατί δεν το προβλέπει το πρόγραμμα? Γιατί να τους αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα χωρίς τα τρόφιμα? Δεν θα τους αφήσουμε, κύριε Νατσούλη. Τώρα μην γινόμαστε έτσι. Μην θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μα πείτε μου τον τρόπο που θα θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Χθες ήρθαν πολλοί που δεν είχαν αυτοκίνητα. Είμαστε μια μικρή κοινωνία που έχουμε φίλους γνωστούς και μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε πει ότι μπορεί τόσο ο Δήμος όσο η Περιφέρεια κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις που δεν έχει καμία δυνατότητα. Εκεί υπάρχει δυνατότητα τέλος πάντων να μπορούμε να βοηθήσουμε. Να το ρυθμίσουμε. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούν τώρα, τι πρέπει να κάνουν, τι τους λέτε να κάνουν για να πάρουν τα τρόφιμα? Κύλησε η μέρα, κύριε Νατσούλη, πολύ κανονικά. Υπήρχε η δυνατότητα, πήγανε με αυτοκίνητα φίλων, συγγενών και εξυπηρετηθήκανε. Λίγοι ήταν αυτοί στην Καστοριά με κάποια καρουτσάκια. Υπήρχαν και οι περιπτώσεις που ήρθαν με κάποιοι μεταξύ που πλήρωσαν δυστυχώς έτσι. Μετακινήθηκε κάποιος που πιθανόν να έμενε Καλλιθέα, να μην είχε τέλος πάντων μεταφορικό μέσο. Αν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη περίπτωση η οποία τέλος πάντων χρήζει ειδική αντιμετώπιση, ούτως ή άλλως σήμερα κλείνει η μεγάλη δεύτερη μέρα ο Δήμος Καστοριάς, μπορεί να επικοινωνήσει τόσο με κάποιον εκπρόσωπο, ξέρω εγώ, που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, ή με το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Αλλά κύλησε ομαλά. Δεν προβλέπει το πρόγραμμα. Εν μέσω κορονοϊού είχε μια ειδική χρηματοδότηση όπου γινόταν αυτό που λέμε με κατοίκον διανομή μέσω κάποιας εταιρείας που κάνει τη διανομή. Έτσι γινόταν και η διανομή και πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή έβγαινε μια ανακοίνωση όπου μέσω email έλεγε ποιες μέρες και με ποια αλφαβητική σειρά θα μπορούσαν να πάρουν. Δεν υπήρχε καμία ένταση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και σήμερα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση, μπορεί να επικοινωνήσουμε το γραφείο για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχει μια διαδικασία η οποία πιστοποιεί αυτούς που παίρνουν τα τρόφιμα. Έχει κάποια τάμπλετ που είναι εκεί πέρα, έχει μια διαδικασία. Έχει μια διαδικασία, δεν είναι τόσο απλό. Άντε, μωρέ, δώσ' το από πίσω. Με τη διανομή και τα λοιπά, είναι γιατί υπογραφή. Πολλοί μας είπαν, κάνε στραβά μάτια, δώσ' το από πίσω. Δεν εντάξει, γίνεται έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα το κάναμε και θέμα. Να συμβούν περιπτώσεις όπως έγινε στην Κοζάνη πριν 3 χρόνια και χρέωσε την όλη διαδικασία στην περιφέρεια ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Δεν μπορεί είναι... και καλοπροαίρετα να έγινε κάπως, αλλά έχει μια διαδικασία που μάλιστα πρέπει να γίνεται. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, λόγω είναι... κορονοϊού, επαναλαμβάνω. Τώρα. Ο Δήμος Νεστορίου, που έχει λίγους έτσι όσον αφορά τη διαδικασία, την κάνει, είναι γύρω στους 90 αυτοί που δικαιούνται άμεσα ωφελούμενοι, την κάνει διαδικασία μέσω του βοήθεια στο σπίτι. Αλλά ο Δήμος Καστοριάς έχει πάνω από 1.000 και άμεσα δικαιούχους και ίσως και δύο και κάτι να είναι οι έμεσα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται από κάποιον και δεν μπορεί να αναλάβει κανένας να κάνει έτσι αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχουν όμως, επαναλαμβάνω, κάποιες ειδικές περιπτώσεις, νομίζω ότι μπορεί τόσο ο Δήμος μέσω του βοήθεια στο σπίτι, όσο και η περιφέρεια να βοηθήσει. Όλα αυτά βέβαια λόγω κορονοϊού, βέβαια. Αν είσαι φίλαθλος του Ολυμπιακού και πανηγυρίζεις πρωτάθλημα, μπορείς να είσαι κατά χιλιάδες έξω από το γήπεδο. Αν θες να πάρεις ένα τρόφιμο από το ΤΕΒΑ. Δεν έγινε κάτι υπερβολικό. Δεν θα μπορέσει να το πάρει με τίποτα. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι υπερβολικό. Πού στον Ολυμπιακό? Όχι, όχι, με διαδρομή το ΤΕΒΑ. Υπήρχε μια ειδική γραμμή μέσω από το αυτοκίνητο, πιστοποιούνταν και έμπαιναν τα τρόφιμα μέσα στο φόρτο. Το είδαμε πραγματικά. Τώρα, μια και είμαστε λόγω κορονοϊού, κάτι τελευταίο. Φοβάστε κάτι από το δεύτερο, θα λέγαμε, ας το πούμε, κύμα που δεν ήταν, αλλά ας πούμε για τη δεύτερη περίπτωση κρουσμάτων στην Καστοριά? Φοβάστε κάτι για τη συνέχεια? Δεν είναι φόβος, κύριε Νατσούλη. Είναι αυτό που λέμε κατά καιρούς. Βλέπετε ότι ας πούμε, τώρα είμαστε εδώ και μια εβδομάδα που δεν έχουμε κάποιο περιστατικό. Ναι, δημιουργήθηκε μια αιστεία εδώ και 20-25 μέρες. Ήταν κυρίως μεταξύ έτσι μελών οικογενειών. Δύο ομάδων. Ναι.
αποδείχθηκε μια ακόμη φορά ότι μεταδίδεται με εύκολο τρόπο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι κατά την καθημερινότητά μας, αυτό πλένε, πλένετε χέρια. Ναι. Είναι δύσκολο στην πράξη, δηλαδή ναι. Είχα αρκετό καιρό λόγω του ότι δεν ήμασταν έτσι αρκετός κόσμος σε μια αίθουσα, ας πούμε, πριν τρεις μέρες στο αμφιθέατρο του ΖΕΠ, ας πούμε, χρειάστηκε να γίνει μια συνάντηση όπου ήμασταν περισσότεροι, όχι περισσότεροι, ήμασταν αρκετοί τέλος πάντων, και χρειάστηκε να φορέσουμε μάσκα. Δηλαδή αυτό που λένε φορέστε μάσκα, μην φοράτε μάσκα, εντάξει, έχει μια δυσκολία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πιστεύω ότι είμαστε πιο προετοιμασμένοι, πιο έμπειροι, γνωρίζουμε, ακούμε και καθημερινά ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να βγει το εμβόλιο. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση του κανόνα. Και τώρα βλέπετε ότι είμαστε σε κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Εκείνο το διάστημα που ίσως από κάποιους να χαρακτηριστήκαμε λίγο υπερβολική, 15 Μαρτίου μέχρι και περίπου 10-15 Απριλίου, ήμασταν η εξαίρεση του κανόνα. Βλέπατε δηλαδή ότι η Καστοριά και λίγο η Κοζάνη και η Ξάνθη ήταν αυτοί που είχαν το πρόβλημα. Τώρα βλέπετε ότι βγαίνει ένα στην Κόρθο σήμερα, τρία ξέρω εγώ στη Λάρισα, δύο στην Βέρεια. 50 εισαγόμενα. Εντάξει, ναι, όχι, υπάρχει τα τελευταία δεν διαβάζω για τόσο μεγάλο αριθμό εισαγόμενων. Μακάρι. Απλώς είναι κάτι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, το βλέπουμε και στην τοπική κοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι τέλος πάντων γρήγορα θα βρεθεί μια λύση, γιατί καταλαβαίνετε ότι... Μην ξαναμπλέξουμε από Σεπτέμβριο, πραγματικά. Μην ξαναμπλέξει η Καστοριά από το Σεπτέμβριο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να προσέχουμε. Και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Μπορεί να μην δημιουργεί έτσι... Βλέπουμε ότι η τελευταία περίοδος που δημιουργηθήκαν κάποια κρούσματα, κυρίως στην Καστοριά, ήταν αρκετά μεγάλος αριθμός, ήταν ασυμπτωματικοί, ήταν σε μικρότερης ηλικίας, είχαν πιο ήπια περιστατικά, δηλαδή κάποιοι λίγοι είχαν κάτι δέκατα, ασυμπτωματικοί περισσότεροι και μόνο ένα και κάποια λίγα αναπνευστικά προβλήματα. Αυτό είναι καταρχήν καλό, έτσι όπως ακούγεται, αλλά η εύκολη μετάδοσή του είναι αυτό που δημιουργεί. Είναι δεδομένη, έτσι, είναι δεδομένη. Αυτό είναι δεδομένο. Τον φόβο και φυστά την προσοχή από όλους μας. Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.